Χωρίς μηχανική υποστήριξη, νοσηλεύεται πλέον στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου ο 54χρονος από τα Ζωνιανά, ο οποίος σταθεροποιήθηκε αιμοδυναμικά μετά την ακατάσχετη αιμορραγία που παρουσίασε στην επέμβαση με την οποία οι γιατροί προσπαθούσαν να αφαιρέσουν το βλήμα το οποίο έχει σφινωθεί στη λεκάνη του. Χθες το βράδυ αποσωληνώθηκε, δηλαδή έχει βγει από τα μηχανήματα, είναι καλά, επικοινωνεί με το περιβάλλον, δεν είναι ακόμα όμως εντελώς έτοιμος για να βγει από τη μονάδα, αλλά νομίζω ότι σε ένα σημαντικό ποσοστό έχει ξεπεράσει το κίνδυνο. Η βελτίωση της υγείας του ήταν εντυπωσιακή το τελευταίο 24ωρο και ήδη ο τραυματίας έχει επικοινωνία με τους γιατρούς και την οικογένειά του. Όμως θα χρειαστούν ακόμη 2-24ωρα μέχρι να μπορέσει να εξέλθει από τη ΜΕΘ. Το πρόβλημα ήταν ότι ήταν αιμοδυναμικά ασταθής και λόγω της αιμορραγίας. Αυτό σταθεροποιήθηκε. Όπως εξηγεί ο κύριος Κιούλπαλης, η ύπαρξη της σφαίρας στη λεκάνη του και η πιθανότητα νέας χειρουργικής επέμβασης για την αφαίρεσή της είναι ζήτημα που θα απασχολήσει τους θεράποντες ιατρούς σε δεύτερο χρόνο. Ενδεχομένως αποφασίζουν να μην το αφαιρέσουν ή να το αφαιρέσουν. Αυτό θα εξαρτηθεί και από την πορεία του. Ταχυρός στην ατυχία του, γιατί δεν είχε σοβαρό τραυματισμό εσωτερικών οργάνων. Οι τραυματισμοί αυτοί μπορεί να δημιουργήσουν πλοκές πιο όψιμες, αλλά θα παραμείνει στην εντατική όσο χρειαστεί. Την ίδια στιγμή συνεχίζεται η έρευνα της αστυνομίας ώστε να εξακριβωθούν οι συνθήκες του αιματηρού επεισοδίου και να εντοπιστούν οι δύο πρωταγωνιστές που διαφεύγουν. Στο πλαίσιο των ερευνών που έγιναν στα σπίτια όλων των εμπλεκομένων, εκτός από ένα όπλο και σφαίρες για καλάσνικο, υπήρξαν και ευρήματα που έχουν να κάνουν με κατοχή και καλλιέργεια κάναβης.